από τον Ισαΐα τον Ιάλφα κεφάλαιον, προφήτης Ισαΐας 659 σελίδα. Θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο και θα σταχυολογήσουμε ορισμένα εδάφια. Σελίς 659. Είναι το νι αλφα κεφάλαιον, 51ο κεφάλαιο, στην αριστερή στήλη κάτω. Σελίς 659. Ακούσατε μου, σεις οι ακολουθούντες την δικαιοσύνην, οι ζητούντες των Κύριων. Εμβλέψατε εις τον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμιον του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Εμβλέψατε εις τον Αβραάμ τον πατέραν σας και εις την Σάραν ή της σας εγέννησε, διότι εκάλεσα αυτόν όντα ένα και ευλόγησα αυτόν και επλήθυνα αυτόν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει την Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντας τους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημον αυτής ως την Εδέμ και την ερημίαν αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεστε εν αυτή δοξολογία και φωνή ενέσεως. Άκουσόν μου λαέ μου και δώσ' ακρόαση σε με έθνος μου, διότι νόμος θέλει εξέλθει παρεμού και θέλω στήσει την κρίση μου δια φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου εξήλθε και οι βραχίονές μου θέλουσι κρίνει τους λαούς. Εν ίση θέλουσι προσμένει εμέ και θέλουσι ελπίζει επί των βραχίωνά μου. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς και βλέψατε εις την γην κάτω, διότι οι ουρανοί θέλουσι διαλυθεί ως καπνός. Και η γη θέλει παλαιωθεί ως σημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτή θέλουσε αποθάνει εξίσου. Αλλη σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Ακούσατε μου σεις οι γνωρίζοντες δικαιοσύνην, λαέ εν τη καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου. Μη φοβήστε των ονειδισμών των ανθρώπων, μη δε ταράτεστε εις τα σύβρις αυτών, διότι ο σημάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ως κόλιξ και ως μαλλίον θέλει καταφάγει αυτούς ως εις. Αλλά η δικαιοσύνη μου θέλει μένει εις τον αιώνα και η σωτηρία μου εις γενεάς γενεών. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη δύναμην βραχίων Κυρίου. Εξεγέρθητη ως εν τες αρχαίες ημέρες, εν τες παλαιές γενεές. Δεν είσαι εσύ ο πατάξας στην Ραάβ και τραυματίσας τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ ο ξηράνας στην θάλασσαν τα ύδατα της μεγάλης αβύσου. Ο ποιήσας τα βάθη της θαλάσσης οδών διαβάσεως των λελιτρωμένων. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουσε επιστρέψει και ελθεί ένα αλλαγμό ισιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών αγαλίασιν. Και εφροσύνην θέλουσι απολαύσει, η λύπη και ο στεναγμός θέλουσι φύγει. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Συ τι είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου ως της θέλει γίνει ως χόρτος και λησμόνησας Κύριον των ποιητήν σου τον εκτείναντα τους ουρανούς και θεμελιώσαντα την γην. Και φοβού πάντοτε καθημέραν την οργήν του καταθλίβοντός σε όσε ανήτο έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή του καταθλίβοντος? Ο ηχμαλωτισμένος πέβδει να λυθεί και να μη αποθάνει εν το λάκο μηδέν αστερηθεί των άρτων αυτού. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο ταράτων την θάλασσαν και ηχούσι τα κύματα αυτής. Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Κι έθεσα τους λόγους μου εις το στόμα σου και σε εσκέπασα με την σκιά της χειρός μου δια να στερεώσω τους ουρανούς
και να θεμελιώσω την γη και δια να είπω προς την Σιών λαός μου είσαι. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ανάστηθη η Ιερουσαλήμ ή τις έπιες εκ της χειρός του Κυρίου το ποτήριον του θυμού αυτού. Έπιες εξεκένωσας και αυτήν την τριγίαν του ποτηρίου της άλλης. Εκ πάντων των ιών τους οποίους εγέννησε δεν υπάρχει ο οδηγόν αυτήν, ουδέ είναι εκ πάντων των ιών τους οποίους εξέθρεψεν ο πιάνων αυτήν εκ της χειρός. Τα δύο ταύτα ήλθον επί σε, τις θέλησε συλληπιθεί, ερήμωσης και καταστροφή και πείνα και μάχαιρα, διατίνος να σε παρηγορήσω, οι ίσου απενεκρώθησαν, κοίτονται επάκρου πασών των οδών, ως άγριος ταύρος ενδικτύης. Είναι πλήρης του θυμού του Κυρίου, της επιτιμήσεως του Θεού σου, όθεν. Άκουε τώρα τούτο τεθλιμένη και μεθύουσα πλην ουχή εξίνου. Ούτω λέγει ο Κύριός σου, ο Κύριος και ο Θεός σου, ο δικολογών υπέρ του λαού αυτού, ιδού έλαβον εκ των χειρών σου το ποτήριον της άλλης, την τριγίαν του ποτηρίου του θυμού μου. Δεν θέλεις πλέον πίη αυτό του λοιπού και θέλω βάλει αυτό εις την χείραν των καταθλιβόντων σε, ήτινες ύπον προς την ψυχήν σου κύψον δια να περάσομεν και σύ έβαλες το σώμα σου ως γην και ως οδόν εις τους διαβαίνοντας. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη την δύναμήν σου Σιών, ενδύθητη τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας σου Ιερουσαλήμ, πόλης Αγία, διότι του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθει εισέ ο απερίτμητος και ακάθαρτος. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για το λόγο του. Τι να πούμε σε αυτά τα λόγια που δια Πνεύματος Αγίου γράφει ο Ισαΐας. Τα είπε όλα. Τα λέει όλα ο λόγος. Και πολλές φορές, όπως και χθες, μίλησα με τον αδερφό μου, λέει ετοιμάσου. Λέω τι να ετοιμάσω. Σκεφτεί να ετοιμάσω. Τι να ετοιμάσουμε. Εδώ ερχόμαστε αδελφοί και διατυπώνουμε τα λόγια του Λόγου του Θεού. Το καλύτερο κήρυγμα είναι να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Τι καλύτερο από αυτό που μας είπε ο Ισαΐας. Αλλά προσπαθούμε και εμείς με τη χάρη του Κυρίου να περάσουμε, να σταχυολογήσουμε τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν μέσα από αυτόν τον Λόγο του Θεού. Αλλά και μόνο η ανάγνωση. Μόνο η ανάγνωση αυτού του Λόγου. Τι μηνύματα, τι ωραία δομή του λόγου. Γιατί είναι δια Πνεύματος Αγίου, ευχαριστούμε τον Θεό. Και απευθύνεται σε μας σήμερα. Πολλές φορές ερχόμαστε στην εκκλησία και λέμε φεύγοντας δεν μας μίλησε ο Θεός. Γιατί δεν ακούσαμε την προφητεία. Γιατί δεν ακούσαμε κάποιο μήνυμα με τον προφητικό λόγο που είναι ευπρόσδεκτος. Γιατί η προφητεία οικοδομεί την εκκλησία, αυτός που προφητεύει λέει την εκκλησία οικοδομεί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χαρίσματα, αλλά μας μιλάει ο Κύριος και μάλιστα σήμερα απευθύνεται και λέει ακούσατε μου. Ακούστε με εσείς που ακολουθείτε την δικαιοσύνη και ζητάτε τον Κύριο. Και θέλω σήμερα να πιστεύω ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε γιατί ακολουθούμε, θέλουμε να ακολουθούμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Γιατί είναι δίκαιος ο Κύριος και θέλει αυτοί που τον ακολουθούν να ακολουθούν την δικαιοσύνη αυτού. Γι' αυτό κλείνει στην Αποκάλυψη και λέει ο δίκαιος που νομίζει ότι είναι δίκαιος να γίνει έτη δίκαιος. Ακούστε λοιπόν σήμερα εσείς που ακολουθείτε την δικαιοσύνη του Κυρίου. Εσείς που ζητείτε τον Κύριον. Ζητείτε λέει τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Και πιστεύω ότι σήμερα όλοι εδώ βρισκόμαστε. Γιατί έχουμε γνωρίσει τον Κύριο. Αλλά και γιατί ζητούμε τον Κύριο. Έχουμε κάτι να ζητήσουμε σήμερα από τον Κύριο. Και είναι έτοιμος σήμερα να μου δώσει. Να δώσει το αίτημά μου γιατί. Γιατί αυτός με προτρέπει να ζητήσω. Αυτός σήμερα με αποκαλεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτός σήμερα με χαρακτηρίζει έτσι. Αυτός λέει να τον ακούσω γιατί
τον ακολουθώ, ακολουθώ την δικαιοσύνη του και τον ζητώ. Και μάλιστα με προτρέπει να εμβλέψω εις τον βράχον εκ του οποίου ελατομήθην και εκ του στομίου του λάχου εκ του οποίου ανορίχθη. Σήμερα είναι για μένα λοιπόν ο λόγος. Σήμερα μου μιλάει ο Κύριος. Είναι η προφητεία την οποία ίσως πεις ότι δεν άκουσες, αλλά είναι η προφητεία του Ισαΐας σήμερα. Και σου μιλάει ο Κύριος και μας μιλάει ο Κύριος, αδελφοί, σήμερα. Και θέλει να πάρουμε ένα μήνυμα, να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε σήμερα. Μα έχω τόσα χρόνια στον Κύριο, έχω τόση πείρα, έχω δεκαετίες. Άλλος έχει κλείσει μισό αιώνα στον Κύριο. Και έχω ανάγκη και σήμερα να πάρω μήνυμα από τον Κύριο. Καθημερινά, αδελφοί, έχουμε την ανάγκη να παίρνουμε τα μηνύματα του Κυρίου. Καθημερινά ο Κύριος μιλάει ποικιλοτρόπως. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά πως επιστρέφοντας από τη δουλειά ήμουν αταραγμένος, γιατί πίεση στη δουλειά, και επιστρέφοντας με το άγχος να προλάβω την εκκλησία πάω γονατίζω, αλλά ήμουν αταραγμένος. Και έρχεται μία νέα μικρούλα και μου φέρνει ένα περιστέρι ωραίο και έγραφε πάνω «Να έχεις ειρήνη». Αλληλούια. Μιλάει ο Κύριος. Μιλάει. Έχεις ότα για να ακούσεις. Ο Κύριος μιλάει. Μία άλλη φορά θυμάμαι είχα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και πήγαινα στην ΔΕΗ, στο φράγμα εκεί του Νέστου, γιατί ήμουνα έτσι, υπηρετούσα στη ΔΕΗ για ένα μικρό διάστημα, και μέσα στην ερημιά ενώ έκλαιγα γιατί είχα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν έβλεπα από τα δάκρυα, όταν σκούπισα τα μάτια μου συνάντησα ένα λεωφορείο μπροστά και πίσω έγραφε «Έχει ο Θεός». Αλληλούια. Και αντί να σταματήσω να κλαίω, περισσότερο έκλαιγα. Γιατί μιλάει ο Κύριος και στην ερημιά. Μιλάει εκεί που δεν το περιμένεις. Έχεις ότα για να ακούσεις σήμερα τι θέλει να σου πει ο Κύριος. Και ξέρετε τι θα μας πει σήμερα ο Κύριος, αδελφοί? Μία λέξη. Παρηγοριά. Αλληλούια. Σήμερα ο λόγος είναι για την παρηγοριά. Είναι να καταλάβουμε τη λέξη παρηγοριά. Τι σημαίνει παρηγοριά? Σήμερα θα μας πει ο λόγος του Θεού αυτό το οποίο λέει ο Ισαΐας δια Πνεύματος Αγίου. Σε μένα, εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Προσέξτε, εγώ σας παρηγορώ. Όμως, ο ίδιος ο Ισαΐας δια Πνεύματος Αγίου σε προηγούμενο κεφάλαιο λέει σε μας. Απευθύνεται στον λαό και λέει «Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαό μου». Εδώ σήμερα λέει «Εγώ είμαι που σας παρηγορώ». Και θα δούμε, αδελφοί, την παρηγοριά που δίνουμε εμείς ως άνθρωποι, που μας καλεί ο Λόγος του Θεού. Μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να παρηγορήσω την εκκλησία, τον αδελφό μου, τη γυναίκα μου, τον άνδρα μου, το παιδί μου, τον πατέρα μου, τον συνάδελφό μου. Αλλά έρχεται και η στιγμή που εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Έρχεται η στιγμή που ο ίδιος ο Κύριος μας παρηγορεί. Και θα δούμε γιατί αναγκάζεται ο Κύριος να μας παρηγορήσει. Ενώ εδώ λέει «παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου», λέγει ο Θεός σας. «Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας της αμαρτίας αυτής». Και πάμε και παρηγορούμε και λέμε «μη στεναχωριέσαι, αδελφέ». Παρηγορώ σημαίνει ενθαρρύνω κάποιον. Του δίνω θάρρος. Όπως δώσαν θα θάρρη θίγατερ, λέει, σε κράζει. Θάρρη, πάρε θάρρος. Σε κράζει. Όμως μερικές φορές, αδελφοί, η παρηγοριά που μας δίνουν οι αδελφοί που είναι ομοιοπαθείς με εμάς δεν μας φτάνει. Και έρχεται σήμερα ο Κύριος με αυτό το ωραίο κεφάλαιο που διαβάσαμε, αδελφοί, να μας εξηγήσει. Να μας εξηγήσει
πράγματα τα οποία γνωρίζουμε. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και βιώνουμε καταστάσεις και θα δούμε ανθρώπους ομοιοπαθείς με εμάς μέσα στη Γραφή, θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι σταθήκανε γιατί είχαν την παρηγορία και το θάρρος του Κυρίου και σταθήκαν, αλλά θα δούμε και ανθρώπους οι οποίοι σταθήκαν και θα χρησιμοποιήσω μία λέξη, τι χρησιμοποιούμε στα χωριά μας εκεί στη Χαλκιδική από όπου κατάγομαι, αλλά από ό,τι έχω μάθει είναι, έχει ρίζες τουρκικές. Κιουτεύουμε, κιουτεύω σημαίνει χάνω το θάρρος μου. Και έχουμε ανάγκη να μας παρηγορήσει κάποιος, να μας ενθαρρύνει κάποιος. Σήμερα αυτός ο κάποιος δεν θα είμαι εγώ σίγουρα, αλλά θα είναι ο Κύριος. Γιατί λέει εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Αλλά πριν φτάσει εκεί, έρχεται και κάνει αυτή την ωραία αναδρομή. Κάνει μια ωραία ανασκόπηση για να μας ετοιμάσει. Και ξέρετε αδελφοί, ερχόμαστε εδώ, γονατίζουμε, αναπολούμε πολλές φορές, έχουμε ανάγκη να ακούσουμε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε. Χθες είχαμε μια πάρα πολύ ωραία κοινωνία και θυμηθήκαμε πράγματα από τα παλιά. Μου λέει ο αδερφός, λέει, με θυμάσαι, λέει, τότε, εγώ δεν ήμουν πιστός τότε φυσικά, λέει, σε είχα δει τότε νέος που ήσουν, λέει, με μια βερμούδα εκεί στο Στρατόνι, και του είχε πει ο Βαγγέλης, ο Μενεξής, ο αδερφός μας, ο οποίος αναχώρησε, λέει, θα πιστέψεις αυτός μια μέρα. Συγχωρέστε με αδερφή, αλλά με το Βαγγέλη ήταν μια ιδιαίτερη σχέση. Και όταν ήμουν άπιστος, αλλά και μετά όταν πίστεψα, είχαμε ανάγκη να θυμηθούμε αυτά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από δεκαετίες. Ναι αδελφοί, έχουμε ανάγκη να θυμόμαστε τα μεγαλεία του Κυρίου. Και εδώ ο Κύριος έρχεται και λέει, εμβλέψατε εις τον Αβραάμ τον πατέρα σας και στην Σάραν ήτι σας εγέννησε, διότι εκάλεσα αυτόν όντα ένα και ευλόγησα αυτόν και επλήθυνα αυτόν. Για ποιο λόγο? Γιατί να βλέψω στον Αβραάμ? Δεν ξέρω την ιστορία. Γιατί να θυμηθώ την ιστορία του Αβραάμ? Γιατί να θυμηθώ τη Σάρα? Γιατί τον ευλόγησα όντα ένα. Αλλά έχει ένα σκοπό ο Κύριος που σου λέει να θυμηθείς τον Αβραάμ. Έχει ένα σκοπό ο Κύριος που σου λέει να θυμηθείς τα αδέρφια τα οποία περπάτησαν. Έχει ένα σκοπό ο Κύριος, έχει ένα σκοπό το Πνεύμα το Άγιο που θέλει να σου θυμίσει γεγονότα, καταστάσεις που ήταν των περασμένων ετών. Γιατί θέλει να σε φτάσει στο σήμερα. Θέλει να σου φτάσει και να σου πει ότι ξέρεις παιδί μου, και ο Αβραάμ και η Σάρα ήταν όπως είσαι εσύ σήμερα. Και όπως ευλόγησα τον Αβραάμ και τη Σάρα, έτσι θα ευλογήσω και σένα σήμερα. Συ μην γιουτεύεις, μην τα χάνεις δηλαδή. Δες πως περπάτησα. Και συνεχίζει και λέει, ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει την Σιών. Σήμερα ο Κύριος θέλει ενθαρρύνει την Σιών. Σήμερα ο Κύριος θέλει ενθαρρύνει την Εκκλησία. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ερημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημον αυτής ως την Εδέμ και την ερημίαν αυτής ως παράδεισον του Κυρίου, εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεστεν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Ο Κύριος θα το κάνει αυτό σήμερα. Και ξέρετε αδελφοί, είναι εύκολο να πας να ενθαρρύνεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πρόβλημα. Εύκολο. Για πάνε να ενθαρρύνεις και να παρηγορήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατάκητος. Για πάνε να ενθαρρύνεις έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε φυλακή.
Για πάνε να ενθαρρύνεις έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται μέσα στο καμίνι και θα κάνουμε το διαχωρισμό και θα δούμε. Υπάρχουν τρία παιδιά τα οποία μπροστά στα μάτια τους βλέπουν να καίγεται ένα καμίνι. Η εντολή του βασιλιά είναι δεδομένη. Όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα μου, όταν θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγος, της βίκης και τα λοιπά όργανα, θα ρυφθεί μέσα στην κάμινον. Και τι ωραία να έχουμε αυτό το θάρρος. Δεν χρειαζόμαστε ούτε καν την παρηγορία. Τι ωραία να έχω αυτό το θάρρος των τριών παιδιών που ήταν και νέοι. Και να αλλοιώνεται η όψη του Ναβουχοδονόσορα βλέποντας την ανυπακοή αυτών των παιδιών στην προσταγή του. Ηλιώθη, λέει η όψη. Επταπλασίως να καυτεί η κάμινος. Ξανά πάλι ηχούν τα όργανα. Ξανά τα παιδιά εκεί. Και μάλιστα του κάνουν και έναν ωραίο διάλογο. Μπορεί ο Θεός ημών. Δεν έχουν ανάγκη να τα παρηγορήσει αυτά τα παιδιά. Μπορεί ο Θεός μας, λέει, να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν ουχή, και αν δεν μας ελευθερώσει, μάθε να βουχοδονώσω ότι εμείς την εικόνα σου δεν την προσκυνούμε. Μα επταπλασίως καίγεται. Μάθε ότι εμείς δεν προσκυνάμε την εικόνα σου. Και είναι ωραίο, αδελφοί, να έχουμε αυτή την παρησία. Είναι ωραίο να έχουμε αυτό το θάρρος. Δεν έχουμε ανάγκη. Τι να το παρηγορήσεις αυτό το παιδί. Να πας να πεις καλά λόγια παρηγορητικά. Σε δράχμη, σάχαυδεν εγώ, μη στεναχωριέστε, ο Κύριος. Τα λέει μόνα του. Πας δίπλα του και αντί να το παρηγορήσεις, παρηγορείς εσύ. Μερικές φορές πάμε να παρηγορήσουμε ανθρώπους και γινόμεθα άθλιοι παρηγορητές, όπως αυτοί οι φίλοι που πήγανε να παρηγορήσουν τον Ιώβ. Άθλιοι παρηγορητές. Και μας παρηγορούν αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Μας ενθαρρύνουν αυτοί. Και πραγματικά τα παιδιά ρυφθήκαν. Αλλά ειδού ένα φαινόμενο. Ξέρει πολύ καλά την αριθμητική ο Ναβουχοδονόσορ. Ξέρει πάρα πολύ καλά πόσους έριξε μέσα. Τρεις έριξε μέσα. Αλλά λέει τρεις δεν ρίξαμε. Τέσσερις βλέπω. Αλλά ο ένας, λέει, έχει αυτή την ωραία όψη. Όψην ως Υιού ανθρώπου. Έλαμπε ο Κύριός μας μέσα στο καμίνι. Και όταν βγήκαν τα παιδιά, δεν υπήρχε, λέει, οσμή. Ξέρετε, πολλές φορές θα είχατε, οι παλιότεροι, θα ανάβατε το πετρογκάζ με το τσακμάκι. Τσακ, τσακμακάγαμε να ανάψουμε το πετρογκάζ, μας έπαιρνε λίγο τις τρίχες και μύριζε, δεν μυρίζει. Σε αυτούς δεν υπήρχε οσμή. Σε ένα καμίνι να είσαι μέσα και να βγαίνεις και να μην έχεις οσμή από την μυρουδιά που θα έπρεπε το δέρμα, οι τρίχες να είχαν καεί. Και όμως δεν υπήρχε οσμή. Γιατί ήταν ο Κύριος. Ωραία αυτά τα παιδιά. Μακάρι να είμαστε όλοι έτσι. Όμως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις μέσα στη γραφή ανθρώπων οι οποίοι τα χάσαν. Ανθρώπων οι οποίοι μέσα στο πρόβλημα δυσκολευτήκαν. Ανθρώπων οι οποίοι όταν βρεθήκαν στη φυλακή, παρότι ήταν συστημένοι από τον Κύριο, παρότι ο Κύριος είπε ότι μεταξύ των ανθρώπων δεν υπήρχε άλλος μεγαλύτερος προφήτης παρά ο Ιωάννης. Μεγάλη σύσταση αυτή να σε συστήνει ο Κύριος και να λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος. Φυσικά εκείνο το είπε για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι ο μικρότερος, λέει, στη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον προφήτη. Αλληλούια. Γιατί ο στόχος του κάθε προφήτη, του μεγάλου προφήτη, του μεγάλου κήρυκα, θα πρέπει να είναι να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Και μάθε σήμερα και να μάθω πρώτος εγώ ότι ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος από τους μεγαλύτερους κήρυκες και τους μεγαλύτερους προφήτες επί της γης. Γιατί εκείνος είναι στη βασιλεία των ουρανών και εμείς αγωνιζόμαστε να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Ο Ιωάννης, λοιπόν, βρισκόμενος μέσα στη φυλακή, ενώ προηγουμένως είχε συστήσει, είχε αποκάλυψει, ιδού ο αμνός του Θεού αέρον την αμαρτία του κόσμου. Νάτος. Να αυτός του οποίου εγώ δεν δύναμαι να λύσω το λωρίο των υποδημάτων. Εγώ πρέπει να μικραίνω, αυτός πρέπει να αυξάνει. Ακούει την φωνή του Πατέρα Θεού, ιδού ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθη. Ο Ιωάννης, λοιπόν, αυτός βρισκόμενος στη φυλακή, στέλνει τους μαθητάς του
και λέει, ρωτήστε τον, αυτός είναι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν. Οπότε εδώ ο Ιωάννης έχει ανάγκη παρηγορίας, αδελφοί. Ο Ιωάννης τώρα έχει ανάγκη να τον παρηγορήσει. Να τον παρηγορήσει κάποιος, και αυτός ο κάποιος είναι αυτός ο οποίος τον σύστησε. Αυτός ο κάποιος είναι αυτός ο οποίος τον στηρίζει στη δύσκολη στιγμή. Και κοιτάξτε τι ωραία παρηγορία. Γι' αυτό σήμερα έχουμε ανάγκη να μας παρηγορήσει ο Κύριος απευθείας. Γιατί εμείς μπορούμε να πούμε, Ιωάννη, αν ήμουν εγώ θα του λέω, καλά δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Εσύ που μας σύστησες στον Χριστό, εσύ που μας είπες αυτό, προφήτης είσαι εσύ, καλός είσαι, δούλος είσαι εσύ, εσύ μας κηρύττεις, σου μας τα λες έτσι ωραία και χαιρόμαστε και εσύ που λες, σου το λέγει Κύριος ο Θεός. Αυτή θα ήταν η δικιά μου η παρηγοριά. Ο Κύριος όμως, ξέρετε τι του λέει, πάτε λέει και πέστε τον και απαγγείλατε όσα ακούετε και βλέπετε, τυφλή αναβλέπουση, χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται, κοφή ακούωση, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριους είναι όστις δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Αλληλούια. Έχει ανάγκη δηλαδή ο Ιωάννης να ακούσει πράγματα τα οποία γνωρίζει. Ο Ιωάννης δεν έβλεπε τον Κύριο να κάνει αυτά τα θαύματα. Ο Ιωάννης δεν είπε ότι εγώ πρέπει να μειώνομαι και αυτός πρέπει να αυξάνεται. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε, αδελφοί, αυτά τα μεγαλεία τα οποία κάνει ο Κύριος. Ο Παύλος λέει εκείνο το φοβερό εδάφιο, αδελφοί, το να σας λέγω πάλι λέει το αυτό, σε μένα δεν είναι οχληρών, σε εσάς όμως είναι ασφαλές. Και συνεχίζει εδώ ο Ισαΐας και λέει, άκουσε λαέ μου τώρα και δώσε ακρόαση σε με έθνος μου, διότι νόμος θέλει εξέλθει παρε μου και θέλω στήσει την κρίση μου διαφώς των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου εξήλθε και οι βραχίονές μου θέλουν συγκρίνει τους λαούς. Ενίση θέλουν συμπροσμένη εμέ και θέλουν σε ελπίζει επί των βραχίωνάν μου. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς και βλέψατε εις την γην κάτων, διότι οι ουρανοί θέλουν συνδιαλυθεί ως καπνός και η γη θέλει παλαιωθεί ως ημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτή τι θέλουσε αποθάνει εξίσου, αλλά η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Μην ξεχνάς ότι η σωτηρία μου δεν θέλει εκλείψει, θέλει είστε εις τον αιώνα. Και ξέρετε αδελφοί τι κάνει, λέει ένα ωραίο εδάφιο μέσα ο λόγος του Θεού, αποταμιεύει λέει σωτηρία. Και ξέρετε ότι αποταμίευση κάνουμε κάτι το οποίο μας είναι πολύτιμο, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι είναι πολύτιμο για μας. Θα βάλεις κάποια χρήματα στην άκρη ή θα βάλεις κάποια χρυσαφικά, ξέρω εγώ τι έχεις, θα τα αποταμιεύσεις, θα τα βάλεις στην άκρη. Ο Κύριος κάνει αποταμίευση και η αποταμίευση που κάνει ο Κύριος είναι αποταμιεύει σωτηρίαν εις τους ευθύς. Και σήμερα πιστεύω ότι εδώ όλοι είμαστε ίσχυοι, ευθύς. Ευθύς για τη βασιλεία των ουρανών. Αυτή τη σωτηρία την αποταμιεύει ο Κύριος και μάλιστα λέει είναι ασπής εις τους περιπατούντας εν ακεραιότητη και υπερασπίζεται τα οδούς της δικαιοσύνης και φυλάτει την οδόν των οσίων αυτού. Σήμερα θα μας φυλάξει ο Κύριος. Αποταμιεύει σωτηρία. Και όπως λέει εδώ, η σωτηρία θέλει είστε εις τον αιώνα. Ακούσατε μου πάλι. Σύση γνωρίζοντες δικαιοσύνη. Λαέ εν την καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου, μη φοβήστε τον ονειδισμών των ανθρώπων. Μη δε τανάτεστε εις τα σίβρις αυτών. Διότι ως ημάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ως κόλιξ και ως μαλίον θέλει καταφάγει αυτούς ως εις. Αλλά η δικαιοσύνη μου θέλει μένει στον αιώνα και η σωτηρία μου εις γενεάς γενεών. Και έρχεται τώρα μετά από αυτή την εισαγωγή που μας έκανε να μας προστάξει. Και όταν μας προστάζει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, εάν δεν μπορούμε να εκτελέσουμε, σου λέει ο Λόγος του Θεού να κάνεις κάτι, μου λέει ο Λόγος του Θεού να κάνω κάτι. Μπορεί να μπορώ να το κάνω, αλλά μπορεί και να μην μπορώ. Εάν δεν μπορώ να το κάνω, μην πεις θα το κάνει ο Κύριος. Αλλά πάνε και πες, Κύριε, δεν μπορώ να το κάνω. Και σήμερα ο Λόγος εδώ με προστάζει και μου λέει εξεγέρθητη, εξεγέρθητη. Ξεσηκώσου δηλαδή, σήκω, μα δεν μπορώ. Αυτό θα πεις στον Κύριο.
Σήμερα ο Κύριος μας προστάζει, αδελφοί, να ξεσηκωθούμε. Σήμερα ο Κύριος θέλει να σηκωθείς. Θέλει να σηκωθώ, να περπατήσω. Σε όλα τα επίπεδα, και πνευματικά και σωματικά, εξεγέρθητη. Πώς να σηκωθώ, δεν μπορώ. Τότε θα έρθει ο Κύριος και θα εκτείνει τη χείρα του. Είναι ο Κύριος δίπλα αρρωγός για να τραβήξει το χέρι μου και να με σηκώσει. Αλλά εγώ θα κάνω αυτή την κίνηση. Σήμερα ο Κύριος θέλει να κάνεις την κίνηση, αδελφέ. Σήμερα ο Κύριος θέλει να ξεκινήσεις, εξεγέρθητη, κάνε την κίνηση εσύ. Και ο Κύριος θα έρθει στην αδυναμία μου, στην αδυναμία σου να με ξεσηκώσει. Και αναγκάζεται πάλι. Αναγκάζεται πάλι να μου θυμίσει. Εξεγέρθητη ως εν τες αρχαίες ημέρες, εν τες παλαιές γενναίες. Ας με συγχωρήσει ο αδερφός, αλλά θα το πω. Λέει, είχα πολύ πίστη. Και εμείς δεν έχουμε ωραίες εμπειρίες. Για θυμίσου πώς ενεργούσε ο Κύριος στη ζωή σου. Για θυμίσου. Πόσες φορές ζήτησες από τον Κύριο και ο Κύριος απάντησε πάρα αυτά. Και μάλιστα έκανε πράγματα απίστευτα. Έκανε πράγματα τα οποία στη λογική δεν στέκουν. Και έρχεται, αναγκάζεται το Πνεύμα το Άγιο σήμερα να μου πει εξεγέρθητη ως εν τες αρχαίες ημέρες, εν τες παλαιές γενναίες. Μη γίνουμε χριστιανοί αδελφοί το καιρό εκείνο. Ένα δόγμα διαβάζει, το καιρό εκείνο, όταν ήμουνα στην αρχή της πίστης μου, προσευχόμουνα 9 ώρες. Τώρα, για μένα το λέω αυτό, και πιστεύω η γυναίκα μου να πουνάει το κεφάλι της από μέσα. Τώρα, όταν στην αρχή της πίστης μου, προσευχόμουνα την επόμενη στιγμή, ο Κύριος απάντους, τώρα, μην γίνουμε χριστιανοί που να λέμε το καιρό εκείνο. Το καιρό εκείνο ήταν μια χαρά ο καιρός, αλλά θυμίσω εκείνον τον καιρό πώς ενεργούσε ο Κύριος. Δεν διαβάζω το εδάφιο, δεν γνωρίζω το εδάφιο που λέει ότι ο Χριστός είναι ο αυτός χθες, σήμερα και εις τον αιώνα. Το ξέρω πάρα πολύ, απ' έξω το ξέρω. Άλλαξε τίποτα? Ναι, έχω καθίσει. Σήμερα θα εξεγερθώ όμως. Σήμερα θα σηκωθώ, θα ταρακουνηθώ σήμερα. Θα ξεκινήσω, θα κάνω την κίνηση. Όταν διαβάζω εκείνο το ωραίο, την ωραία ιστορία με τον Άσωτο, τι έκανε, λέει? Ξεσηκώθηκε, θα πάω στον πατέρα. Και τι έκανε ο πατέρας? Με το που τον βλέπει, λέει, από μακριά, βραμών. Δεν κάθισε ο πατέρας εκεί. Όταν θα δει ο Κύριος να κάνεις αυτή την κίνηση, θα σηκωθεί ο ίδιος. Δεν μπορεί να σε αφήσει, δεν μπορεί να με αφήσει. Δραμών, λέει, έτρεξε, τον αγκάλιασε και δεν τον φίλησε, κατεφίλησε αυτόν. Καταφυλώ, ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί? Δεν έψαχνε να βρει ένα μέρος καθαρό για να φιλήσει. Ό,τι έβρισκε φιλούσε. Και ήταν μέσα στη βρωμιά. Οδηπορία, ίδρος, σκόνη και βρώμαγε, θα μύριζε. Εδώ λίγο υδρώνουμε και μυρίζουμε και δεν ανεχόμαστε εμείς τον εαυτό μας γρήγορα να κάνουμε ένα ντους. Αλλά ο πατέρας πήγε και κατεφύλησε αυτόν. Όπου έβρισκε τον εφύλαγε, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αυτός έκανε το βήμα, εξεγέρθη. Και εμείς έχουμε ανάγκη τώρα να θυμηθούμε τι έκανε ο Κύριος. Και έρχεται και μας λέει, δεν είσαι εσύ ο πατάξας την Ραάβ και τραυματίσας τον δράκοντα? Γεγονότα τα οποία ξέρεις εσύ ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν είσαι? Δεν είσαι εσύ ο ξηράνας στην θάλασσα τα ύδατα της μεγάλης αβύσσου, ο ποιήσας στα βάθη της θαλάσσης οδών διαβάσεως των λελιτρωμένων, και η λελιτρωμένη του Κυρίου θέλουσε επιστρέψει και ελθεί έναν λαγμό Ισιών, και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών, αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουσε απολαύσει η λύπη και ο στεναγμός θέλουσε φύγει. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό το εδάφιο το οποίο 12 τελειώνουμε, αδερφέ. Πω, γρήγορα πέρασε η ώρα. Ερχόμαστε στο εδάφιο αυτό το οποίο θέλω σήμερα, αδερφοί, να δούμε και με τη χάρη του Θεού να κατανοήσουμε.
Ο αδερφός μας ο Παύλος λέει ένα φοβερό εδάφιο εκεί στην Εβραίους επιστολή. Είμαστε, λέει, αυτά όλα μας τα λέει γιατί? Για να μας δώσει να εννοήσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάναν πράγματα και θαύματα με την χάρη του Θεού, εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Και έρχεται σήμερα και μας κάνει αυτό το φρεσκάρισμα στη μνήμη μας και μάλιστα λέει ο Παύλος, λοιπόν αδελφοί και εμείς περικυκλωμένοι υπό το σού των έφος μαρτύρων, είμαστε περικυκλωμένοι. Σήμερα μας έχουν περικυκλώσει, αδελφοί. Σήμερα δεν μπορείς να αρνηθείς αυτά που πέρασε ο Αβραάμ, αυτά που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ και τη Σάρα. Δεν μπορείς να αρνηθείς ότι ανοίχτηκε η Ερυθρά θάλασσα και έγινε οδός διαβάσεως. Δεν μπορείς να το αρνηθείς. Δεν μπορείς να αρνηθείς ότι μέσα στην έρημο ο Θεός τάιζε έναν ολόκληρο λαό. Δεν μπορείς να το αρνηθείς. Όπως δεν μπορείς να αρνηθείς και αυτές τις ομολογίες που ακούς από συγχρόνους Αγίους με εμάς σήμερα. Ο αδερφός μας που ανέφερα προηγουμένως, ο Βαγγέλης που απεδήμησε, είναι... Ήταν ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος είχε φοβερές εμπειρίες με τον Κύριο και ήταν μαρτυρίες αυτές. Και χθες τις φρεσκάραμε και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά τα αδέρφια τα οποία έχουν τέτοιες συνταρακτικές ομολογίες. Αλλά έχεις και εσύ όμως ομολογίες. Και αν τις δικές σου τις ομολογίες και τα δικά σου, τις δικές σου επεμβάσεις, τις επεμβάσεις που έκανε ο Κύριος σε σένα, τις εξουθενείς. Σου λέει ο λόγος σήμερα ότι είσαι περικυκλωμένος από ένα νέφος μαρτύρων. Γι' αυτό λέει ας απορρίψομεν λοιπόν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν και ας τρέχομεν μεθ υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα αποβλέποντες εις τον Ιησούν. Να τι θα κάνουμε σήμερα. Να γιατί θέλει σήμερα να μας παρηγορήσει και να μας ενθαρρύνει ο ίδιος ο Κύριος. Και σήμερα θέλει εκεί να στρέψουμε το βλέμμα. Θα αποβλέπουμε λοιπόν εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών καταφρονήσας την εσχήνιν και εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Εγώ λοιπόν είμαι αυτός ο οποίος σε παρηγορεί. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος σε ενθαρρύνω. Και εκφράζει τώρα ένα παράπονο ο Κύριος. Να το πω, εκφράζει ένα παράπονο όχι σε σένα, το εκφράζει τον Ιωάννη. Τον Ιωάννη, τον προφήτη, αυτόν που σύστησε. Αλλά ας το πάρω και για μένα σήμερα. Έρχεται και με ρωτάει σήμερα. Συ τι είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου ως της θέλει γίνει ως χόρτος και ελισμόνησας Κύριον τον ποιητήν σου τον εκτείναντα τους ουρανούς και θεμελιώσαντα τη γην και φοβού πάντοτε καθημέραν την οργήν του καταθλίβοντός σε ως εανίτο έτοιμος να καταστρέψει. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ σήμερα που ενώ έχω ένα νέφος μαρτύρων, ενώ είμαι περικυκλωμένος από τέτοια γεγονότα αδιάσυστα, ενώ έχω τις μαρτυρίες τόσων αδελφών, γιατί εγώ σήμερα φοβάμαι, γιατί σήμερα φοβάσαι, γιατί σήμερα τα χάνεις μπροστά στο πρόβλημα, γιατί, σου λέει ποιος είσαι. Και βλέπω ότι μέσα από αυτό το «Σι τι είσαι» βγαίνει ένα παράπονο σε πολλά εισαγωγικά του Κυρίου προς εμένα. Ποιος είσαι παιδί μου εσύ? Δεν έχεις δει τόσα θαύματα, δεν έχεις δει στον εαυτό σου, τα έχεις εξουθενήσει. Και ξέρετε πολλές φορές αδελφοί εξουθενούμε αυτές τις επεμβάσεις που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Που έχει κάνει, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος σήμερα εδώ μέσα που ο Κύριος δεν έχει κάνει μία επέμβαση στη ζωή του. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Μπορεί να μην έχεις καταλάβει, αλλά σίγουρα ο Κύριος έχει κάνει επέμβαση στη ζωή σου. Σίγουρα. Εξουθένησέ την σήμερα. Δεν μπορείς όμως να εξουθενήσεις και την επέμβαση που έκανε στον διπλανό αδελφό. Γι' αυτό ο Παύλος λέει εκείνο το ωραίο. Ευλογητός ο Θεός. Να είναι ευλογημένος ο Θεός σήμερα. Και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας. Αλληλούια. Ευλογητός να είναι ο Θεός σήμερα. Ευλογημένος ο Θεός μας σήμερα. Που είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Είναι πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας.
ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών. Για να δεινόμεθα και εμείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη. Να μπορούμε και εμείς να παρηγορήσουμε, να ενθαρρύνουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε θλίψη. Και τα λέει ο αδερφός μας ο Παύλος, ο οποίος πέρασε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές καταστάσεις στο έργο του Θεού. Δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Αλληλούια. Έχουμε ανάγκη, αδελφοί, της παρηγορίας σήμερα. Ο Ισαΐας λέει παρηγορείτε τον λαόν μου. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε λόγια, να ζητήσουμε από τον Κύριο λόγια να παρηγορήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Αλλά επειδή εμείς αδυνατούμε, έρχεται ο Κύριος και αναλαμβάνει. Και σήμερα θα σε παρηγορήσει ο Κύριος. Και όταν θα σε παρηγορήσει ο Κύριος, θα σε ενθαρρύνει ο Κύριος, γιατί αυτό σημαίνει, είπαμε, παρηγοριά, είναι η ενθάρρυνση, είναι η ανακούφιση, είναι η προτροπή, είναι η συμβουλή. Τότε θα μπορείς και εσύ να παρηγορήσεις τον άλλον. Και μάλιστα λέει, διότι καθώς περισσεύουσι τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Αλληλούια. Δεν θα περάσεις μόνο δοκιμασίες, αδελφέ. Δεν θα περάσουμε μόνο δοκιμασίες, αλλά θα έρθει και η παρηγορία του Κυρίου και θα περισσεύσει. Και τότε θα συνεχίσεις κι εσύ. Όπως συνέχισε ο Παύλος, γιατί είχε προσωπική πείρα. Θεράπευσέ με, Κύριε. Αρκεί σε σένα η χάρις μου. Τρεις φορές λέει παρεκάλεσα, αλλά δεν με θεράπευσε. Όμως μου είπε κάτι, αρκεί σε σένα η χάρις μου. Άλλους τους θεράπευσε. Ο ίδιος ο Παύλος έβαλε τα χέρια του και θεράπευσε ανθρώπους. Όμως ο ίδιος δεν θεραπεύεται. Αρκεί σε σένα η χάρις μου. Τον ενθάρρυνε ο Κύριος. Και όταν σε ενθαρρύνει ο Κύριος, αδελφέ και αδελφοί, μέσα στη δοκιμασία, λες, θα προχωρήσω. Θα προχωρήσω γιατί με ενθάρρυνε ο Κύριος. Και σήμερα ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εγώ είμαι που σε παρηγορώ. Συ, γιατί φοβάσαι? Συνεχίζεις και φοβάσαι? Θα συνεχίσεις να φοβάσαι? Μετά την παρηγορία που σου κάνει, μετά την ενθάρρυνση που σου κάνει ο Κύριος, αυτός ο οποίος λέει εγώ είμαι δίπλα σου, θα συνεχίσεις να φοβάσαι? Θα συνεχίσω να απογοητεύω τον Κύριο? Γιατί αυτό εισπράττω, αδελφοί. Εσύ τι είσαι, παιδί μου, ποιος είσαι? Δεν εμπιστεύεσαι σε μένα? Και συνεχίζει και λέει, και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας, και η ελπίς την οποία έχομεν είναι βεβαία υπέρ ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιος είσαι λοιπόν εσύ, γιατί λησμόνησες? Και μάλιστα έρχεται τώρα και κάνει μια ερώτηση. Γιατί ξέρετε, αδελφοί, όταν περάσουμε το πρόβλημα και έρθει ο Κύριος και σταθεί δίπλα μας και μας ενθαρρύνει και μας λύσει ακόμη το πρόβλημα, έρχεται και ρωτάει, και πού είναι τώρα η οργή του καταθλίβοντος? Πού είναι αυτός ο οποίος φώναζε, που οριόταν, που σε απειλούσε? Πού είναι? Τα παιδιά το κατάλαβαν, αδελφοί. Το κατάλαβαν και δικαιώθηκαν. Ήθε και εμείς να το καταλάβουμε πριν. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και γνωρίζει ο Κύριος τη φύση ημών, γι' αυτό σήμερα μας ενθαρρύνει. Με ενθαρρύνει ο Κύριος σήμερα και μου λέει, είμαι δίπλα σου, παιδί μου. Συ μη με εξουθενείς. Είναι αυτό που αισθανόμαστε πολλές φορές έτσι όταν τα παιδιά μας εξουθενούνε. Ενώ εμείς ξέρουμε, τα έχουμε όλα έτοιμα. Εδώ είναι τα παπούτσια σου, εδώ είναι τα βιβλία σου, εδώ είναι το κρεβάτι σου, όλα έτοιμα. Και έρχεται, πού είναι? Εδώ είναι, παιδί μου, δεν έχεις εμπιστοσύνη. Σήμερα θα εμπιστευτούμε τελείως τον Κύριο. Και θα δούμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος έχει πάρει αυτή την απόφαση. Εξεγέρθητη είναι από τον Ιβήτα κεφάλαιο και κλείνουμε με αυτό το εδάφιο. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη την δύναμή σου Σιών,
ενδύθητη τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας σου Ιερουσαλήμ, πόλης Αγία, διότι του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθησε ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σι ξεσηκώσου. Ας σηκωθούμε σήμερα αδελφοί, ας κάνουμε την κίνηση και θα δούμε ότι ο Κύριος έχει πολλά να κάνει για τη Σιών. Και η Σιών, μέσα στη Σιών είσαι και εσύ. Μέσα στην Εκκλησία είσαι και εσύ. Με σένα θα ξεκινήσει ο Κύριος σήμερα. Σι πάρε θάρρος και προχώρα και έτη υπερέχουσαν οδών σας δεικνύω. Ο Κύριος σας ευλογήσει, σας περιμένουμε και του χρόνου θα τα πούμε πάλι εδώ. Εγώ θυμάμαι σαν σήμερα πέρσι είχαμε μια τεράστια ευλογία επιστρέφοντας στις Σέρες και εύχομαι και φέτος να έχουμε την ίδια ευλογία. Πέρυσι τέτοιο καιρό βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο η κόρη μου μέσα στο αυτοκίνητο. Αλληλούια. Τώρα να βαφτιστούν όσοι είναι αβάπτιστοι. Αλληλούια. Κύριος να σας ευλογήσει.